Καλησπέρα. Σήμερα θα κάνουμε μια άσκηση πάνω στα έδρανα κυλήσεως, στα ουρλεμάν. Είναι το θέμα που έχει πέσει το 2008 και θα υπολογίσουμε, θα δούμε πώς μπορούμε να βρούμε το τι τύπο ουρλεμάν θα χρησιμοποιήσουμε. Μας δίνει μια άτρακτο, φαίνεται στο σχήμα, η οποία στηρίζεται στα σημεία α και β. Σε αυτά τα σημεία είναι και τα ουρλεμάν, τα οποία πρέπει να υπολογίσουμε. Σε αυτή την άτρακτο υπάρχει μια δύναμη F, φορτίο 10.000 Νιούτον, και η διάμετρο της ατράκτου είναι 50 χιλιοστά. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να βρούμε και τη διάμετρο της ατράκτου αν δεν μας το δίνει. Τι μας ζητάει να βρούμε? Μας ζητάει να βρούμε τα σημεία της αντιδράσης, τα σημεία στήριξης F1 και F2. Να πούμε εδώ πέρα ότι είτε μας το ζήταγε είτε όχι, για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τον τύπο του Ρουλεμάν, θα χρειαστεί να βρούμε τις αντιδράσεις F1 και F2. Άρα, είτε μας το ζητάει είτε όχι, πρέπει να περάσουμε από αυτό το στάδιο. Στη συνέχεια μας δίνει το λόγο φόρτισης σε προς P και μας λέει ότι στην θέση α το P είναι ίσο με F1 και στη θέση β το P είναι ίσο με F2. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να βρούμε το τι ρουλεμάν θα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ μας δίνει ένα πίνακα από τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε το ρουλεμάν, το τι τύπο ρουλεμάν. Ξεκινάμε λοιπόν. Για να υπολογίσουμε τη δύναμη F1 και F2 πρέπει να πάρουμε τη συνισταμένη ροπόν στην άτρακτό μας. Μία στην πρώτη περίπτωση ως προς το σημείο α, στη δεύτερη περίπτωση ως προς το σημείο β. Τι σημαίνει συνισταμένη ροπών? Λέμε, η συνισταμένη των ροπών είναι σίγμα μία α είναι ίσο με 0. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η συνισταμένη των ροπών ως προς το σημείο α είναι 0. Δηλαδή, όλες οι δυνάμεις οι οποίες ενεργούν πάνω στο σώμα μας και προσπαθούν να περιστρέψουν την άτρακτό μου ως προς το σημείο α, η συνισταμένη τους είναι 0. Ποιες δυνάμεις έχουμε πάνω στην άτρακτο? Έχουμε την F1, την F και την F2. Η F1 δεν προκαλεί καμία περιστροφή ως προς το σημείο α. Γιατί περνάει από το σημείο περιστροφής. Γνωρίζουμε ότι όταν οι δυνάμεις περνάνε από το σημείο περιστροφής, η ροπή είναι 0 ως προς αυτό το σημείο. Η δύναμη F προσπαθεί να περιστρέψει ως προς το σημείο α, άρα προκαλεί μια ροπή. Το ίδιο προκαλεί και η F2. Πριν ξεκινήσουμε να υπολογίζουμε τις ροπές, καλό είναι να θέσουμε ποιο είναι θετική ροπή και ποια είναι αρνητική. Όποιες δυνάμεις προσπαθούν να περιστρέψουν προς τη φορά του ρολογιού το κομμάτι μας θεωρούνται θετικές ροπές. Όσες δυνάμεις προσπαθούν να περιστρέψουν το κομμάτι μας από την άλλη πλευρά, δηλαδή να δημιουργήσουν μια ροπή αντίθετη από τη φορά του ρολογιού, προκαλούν αρνητικές ροπές. Άρα η F, από τη στιγμή που έχει την ίδια φορά όπως έχουμε ορίσει εδώ με το βελάκι μας, προκαλεί μια θετική ροπή. Η ροπή που προκαλεί η F είναι δύναμη F επί την απόσταση από το σημείο που εφαρμόζεται η δύναμη μέχρι την απόσταση περιστροφής. Δηλαδή, ξεκινάμε. F επί 1 μέτρο θετική ροπή μείον, γιατί η F2 προκαλεί αρνητική ροπή, μείον F2 επί 3 και 1 μέτρο. Είναι η απόσταση, το σημείο που έχουμε τη δύναμη, μέχρι το σημείο περιστροφής, από το σημείο α δηλαδή. Είναι δηλαδή 3 συν 1 μέτρο. Αυτό είναι ίσο με 0. Συνεπάγεται. F επί 1 μέτρο, το F το γνωρίζουμε, είναι 10.000 νιούτον. Άρα μας κάνει 10.000 νιουτόμετρα. Αυτό είναι ίσο με F2 επί 4 μέτρα. Τα μέτρα φεύγουν. Συνεπάγεται λοιπόν, F2 είναι ίσον με 10.000 νιούτον δια 4. Αυτό λοιπόν μας κάνει F2 είναι ίσον με 2.500 νιούτον. Βρήκαμε λοιπόν το F2, ότι είναι 2.500 νιούτον. Πάμε να βρούμε το F1. Για να βρούμε το F1 πρέπει να πάρουμε τη συνισταμένη των ροπών ως προς το σημείο β. Δηλαδή, συνεχίζουμε να έχουμε θετικές ροπές ως προς αυτό το σημείο. Τι σημαίνει αυτό, λοιπόν? Σίγμα μη β είναι ίσον 0. Βλέπουμε τώρα ποιες δυνάμεις προκαλούν ροπή ως προς το σημείο β. Η F2 δεν προκαλεί κάποια ροπή. Περνάει από τον άξονα περιστροφής. Η F προκαλεί μια ροπή. Αυτή τη φορά όμως η ροπή που προκαλεί είναι αρνητική, γιατί το περιστρέφει από την άλλη φορά, από ό,τι δείχνει το βελάκι μας. Και η F1 προκαλεί μια θετική ροπή. Το περιστρέφει όπως δείχνει το βελάκι μας. Άρα, F1 επί την απόσταση από το σημείο που ασκείται η δύναμη μέχρι το σημείο περιστροφής, 1 και 3 μέτρα δηλαδή, άρα επί 4 μέτρα, μείον, η F προκαλεί αρνητική ροπή αυτή τη φορά, είπαμε. F επί 3 μέτρα από το σημείο που στηρίζεται μέχρι, από το σημείο περιστροφής μέχρι το σημείο που εφαρμόζεται η δύναμη, επί 3 μέτρα. Αυτό είναι ίσον με 0. Συνεπάγεται λοιπόν. F1 επί
4 μέτρα ίσον με το αυτογνωρίζουμε 90.000 επί 3 μας κάνει 30.000 νιούτον επί μέτρα. Τα μέτρα με τα μέτρα φεύγουν. Συνεπάγεται λοιπόν F1 ίσον με 30.000 δια 4 ίσον 7.500 νιούτον. Βρήκαμε λοιπόν πόσο είναι και το F1. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να βρούμε το F1 χωρίς να πάρουμε τις ροπές. Από τη στιγμή όμως που έχουμε βρει την F2. Αυτός ο τρόπος είναι να πάρουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων ίσον με 0. Τι σημαίνει συνισταμένη των δυνάμεων ίσον με 0? Ότι οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται πάνω στο σώμα μου είναι 0. Το άθροισμά τους είναι 0. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δυνάμεις οι οποίες ασκούνται μόνο κατά τον άξονα των ψ. Δηλαδή, σίγμα F ψ είναι ίσον με 0. Ποιες δυνάμεις έχουμε? Έχουμε την F1, την F και την F2. Αν πάρουμε ότι θετικές δυνάμεις ορίζουμε όσες δυνάμεις είναι προς τα πάνω, λέμε λοιπόν η F1 είναι προς τα πάνω, θετική δύναμη. Η F2 είναι προς τα πάνω, θετική δύναμη. Η F είναι προς τα κάτω, είναι αρνητική δύναμη. Αυτό είναι ίσον με το 0. Συνεπάγεται λοιπόν. Την F1 δεν την γνωρίζω. F1 συν την F2 την έχω βρει από προηγουμένως, είναι 2.500 Νιούτον. Μείον 10.000 Νιούτον ίσον με 0. Συνεπάγεται λοιπόν. Η F1 είναι ίσον με 7.500 Νιούτον. Καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Είτε με τη συνισταμένη των ροπών, είτε με τη συνισταμένη των δυνάμεων. Όποιος βολεύει, καλύτερα. Ήρθε η ώρα τώρα να βρούμε το τι ρουλομάν θα χρησιμοποιήσουμε. Μας λέει ότι ο λόγος φόρτισης σε προς π είναι ίσον με 10. Στο σημείο α λοιπόν μας λέει ότι το π είναι ίσον με F1. Άρα στο σημείο α σε προς F1 είναι ίσον με 10. Συνεπάγεται. Σε ίσον με 10 επί F1. Συνεπάγεται λοιπόν σε είναι ίσον. Το F1 το έχουμε βρει ότι είναι 7.500 επί 10 μας κάνει 75.000 Νιούτον. Άρα πάμε στον πίνακά μας και βλέπουμε για σε 75.000 Νιούτον τι ρουλεμάν πρέπει να πάρουμε. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει 75.000, υπάρχει 61 και 87. Θα πάμε στο μεγαλύτερο για ασφάλεια για να υπολογίσουμε το τι ρουλεμάν θα πάρουμε. Άρα πάμε στο 87.100 και στα 50 χιλιοστά, γιατί μας δίνει ότι η άτρακτός μας είναι 50 χιλιοστά. Άρα, βλέπουμε ότι η διάμετρος της άτρακτος είναι 50 χιλιοστά, πάμε στην άτρακτο 50 χιλιοστά, βρίσκουμε το 87%, άρα ο τύπος ρουλεμάν είναι το 6410. Άρα λέμε ότι ο τύπος του ρουλεμάν, τύπος ρουλεμάν είναι 6410. Πάμε στο σημείο Β. Με τον ίδιο τρόπο, σε προς F2, ίσον με 10. Συνεπάγεται λοιπόν σε είναι 10 επί F2. Ξέρουμε ότι το F2 είναι 2.500, άρα σε είναι ίσον με 10 επί 2.500 Νιούτον ίσον 25.000 Νιούτον. Πάμε πάλι στον πίνακά μας. Βλέπουμε ότι 25.000 δεν υπάρχει. Έχουμε πάει πάλι στα 50 χιλιοστά από τη στιγμή που η διάμετρος μας είναι 50. Και έχει 21 και 35.000. Θα πάμε πάλι στη μεγαλύτερη περίπτωση, στο 35.000, άρα θα πάρουμε τον τύπο 6210. Άρα στο σημείο Β ο τύπος του ρουλεμάν είναι 6210. Άρα έχουμε βρει τον τύπο του ρουλεμάν και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Βρήκαμε λοιπόν ότι στο σημείο Α θα βάλουμε ρουλεμάν 6410, στο σημείο Β 6210. Σας είπα προηγουμένως ότι μπορεί να μην μας δίνει τη διάμετρο και να χρειαστεί να την βρούμε. Σε περίπτωση λοιπόν που ο πίνακας μας δεν έχει διάμετρο και δεν μας τη δίνει ούτε αυτό στη διάμετρο και υπάρχει μόνο ένας πίνακας και έχει μόνο ένα τύπο ρουλεμάν, έχει πολλούς τύπους ρουλεμάν, αλλά αναφέρονται όλα στην ίδια διάμετρο από τη στιγμή που η άσκηση μας ζητάει να βρούμε μια διάμετρο, μπορούμε να υπολογίσουμε και να βρούμε το τι διάμετρο θα χρησιμοποιήσουμε από τα δύο τελευταία ψηφία του ρουλεμάν. Εδώ βλέπουμε ότι όλα σε όλους τους τύπους τα δύο τελευταία ψηφία είναι 10. Ξέρουμε από τη θεωρία μας ότι η εσωτερική διάμετρος του ρουλεμάν σε περίπτωση που τα δύο τελευταία ψηφία του τύπου του ρουλεμάν είναι μεγαλύτερα ίσα από το 4, δίνεται ότι D είναι ίσον με 5 επί τα δύο τελευταία ψηφία. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το 10. Δηλαδή,
δ νήσων με 50 χιλιοστά. Και όπως βλέπουμε είναι και τα 50 χιλιοστά που μας έχει δώσει αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερες ασκήσεις στο τεχνικήεκπαίδευση.gr.